Τώρα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, θέλω να πάμε και σε αυτό που λέτε εσείς οικονομολόγοι, τη μεγάλη εικόνα. Θα έχετε δει προφανώς την έκθεση του Ιωβέτη το προηγούμενο διάστημα, όπου εγώ με τίτλους σας λέω «Καμπανάκι για επενδύσεις και εξαγωγές, στο 2,1% φέτος η ανάπτυξη, στο 3% ο πληθωρισμός για τη χρονιά που διανύουμε». Τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας και φοβάμαι ότι θα αποδειχθούμε κακοί προφήτες στο τέλος. Προφήτες κακών μάλλον, με την έννοια ότι φαίνεται ότι χάνουμε το τρένο και με αυτήν την ευκαιρία που είχαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή το ότι το ισοζύγιο πληρωμών παραμένει συνεχώς σε αρνητικό επίπεδο είναι ένα φοβερό, όχι καμπανάκι, αλλά ένας πολύ μεγάλος παράγοντας εγρήγορσης για την κυβέρνηση, αλλά και για όλη την κοινωνία, για όλους μας δηλαδή. Δηλαδή σημαίνει ότι χάνουμε πλέον και αυτή την ευκαιρία να φτιάξουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο, ένα καλύτερο μοντέλο παραγωγικό για την ελληνική οικονομία και συνεχίζουμε αυτά τα λάθη που κάναμε σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα χρήματα τελειώνουν το 2026. Δηλαδή σε 2 χρόνια δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα αυτά τα ποσά τα οποία μας διατίθεται τώρα και αν δεν μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε θα τα χάσουμε και δεν θα δοθούν και παρατάσεις. Εμείς έχουμε υπόψη μας ότι θα πάμε να ζητήσουμε παρατάσεις. Η Ευρώπη το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δοθούν παρατάσεις. Και δυστυχώς δεν έχουν απορροφηθεί πολλά κεφάλαια από τα 35 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτή, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι η τελευταία ευκαιρία όχι μόνο να τα απορροφήσουμε, αλλά να το τοποθετήσουμε με το σωστό τρόπο σε 7-8 τομείς της βιομηχανίας για να φτιάξουμε επιτέλους μια βιομηχανία στη χώρα η οποία θα κάνει 2 πράγματα. Θα αυξήσει τις εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών και δεύτερον θα υποκαταστήσει εισαγωγές. Μάλιστα. Και μόνο έτσι θα βελτιώσουμε το ισοζύγιο πληρωμών το οποίο από γενέσεως Ελλάδας είναι σε αρνητικό επίπεδο. Αλλά τώρα δεν θα αντέξουμε πλέον για πολύ καιρό εάν συνεχίσουμε και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης να έχουμε αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών. Ακριβώς. Και με αυτό το δυσθεώρητο χρέος το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να δει το πολιτικό σύστημα και να μην σπρώγνουν το χρόνο και τις ευκαιρίες στο μέλλον. Κύριε καθηγητά, κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.